Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αθλητική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Αιγαίο. Θα ξεκινήσουμε με το χθεσινό παιχνίδι στην ΚΟ και συγκεκριμένα με την πολύ μεγάλη νίκη του αθλητικού ομίλου Πηλίου. Νίκησε στην έδρα του το Πηλί την ομάδα του Πυθαγόρα με πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μανώλη Χατζηφούντα, ο οποίος πέτυχε 3 γκολ. Να δούμε τα στιγμιότυπα όπως ακριβώς μεταδόθηκαν από τον συνάδελφο Γιώργο Πίτση για το yavkasports.gr. Δρόσος, ο Ατσαλάκης, ξανά ο Δρόσος. Η σέντρα του στην περιοχή, ο Χατζηφούντας στην κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει out στο 18ο λεπτό. Αυτή η φάση για τους γηπεδούχους από την σέντρα του Δρόσου και την κεφαλιά του Χατζηφούντα στο 18. Η πρώτη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους είναι αυτή. Στο 22 λοιπόν ο Μαργαρίτης στην εκτέλεση φάουλ, η μπάλα θα περάσει από το τείχος και πάνω από τα δοκάρια όμως του Μαρμαρά στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Γεωργιάδη θα εκτελέσει στο 23. Εκτέλεση του Γεωργιάδη. Ο Χατζηφούντας στην κεφαλιά, μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Απηλίου. Από την εκτέλεση φάουλ του Γεωργιάδη, ο Μανώλης Χατζηφούντας πήρε την κεφαλιά και την έστειλε στα δίχτυα του Μαρμαρά για το 1-0 για τους γηπεδούχους. Ο Μανώλης Χατζηφούντας επιστρέφει σε ένα γήπεδο στο οποίο έχει ζήσει αρκετές όμορφες στιγμές και με το καλημέρα δείχνει ότι μπορεί να ηγηθεί στην κορυφή της επίθεσης για τους γηπεδούχους. Ο Γεωργιάδης είναι εκτελέσει. Στην περιοχή Χατζηφούντας, ο Χατζηβασίλης, ο Σαραγιώτης, ο Δρόσος, ο Πις, ο Παραστατίδης, ο Μαργαρίδης έξω από αυτή. Νομίζω ο Μαργαρίδης είναι εντελώς μόνος του έξω από την περιοχή. Ο Γεωργιάδης θα σηκώσει προς το δεύτερο στον Χατζηβασίλη. Η κεφαλιά του Χατζηβασίλη θα περάσει out. Γεωργιάδης θα γυρίσει ωραία στην περιοχή. Υπάρχει ένα τροπή και πέναλτι. Πέναλτι για τους γηπεδούχους. Ο Γεωργιάδης γύρισε ωραία το κορμί του μέσα στην περιοχή. Δέχθηκε το μαρκάρισμα. Ο Κακουλίδης ήταν κοντά στην φάση και έδειξε την άσπρη βούλα χωρίς ιδιαίτερες διαμαρτυρίες και όλες από πλευράς γηπεδούχων. Τώρα γίνεται μια συζήτηση από φιλοξενούμενων. Ο Μαργαρίτης απέναντι από τον Καραβά το έβαλε την Κυριακή. Απέναντι του Μαρμαράς. Ο Μαργαρίτης θα εκτελέσει και θα στοχίσει ένα εύκολο πέναλτι. Ο Μαρμαράς θα πέσει στην αριστερή του γωνία και θα μαζέψει πολύ εύκολα. Κακό πέναλτι, κακή εκτέλεση από τον Μαργαρίτη. Ο Μαργαρίτης έχει χώρο. Βγαίνει κόντρα επίθεση, ωραία ο Απηλίου, ο Μαργαρίτης, ο Χατζηφούντας, μακρινό σουτ, τσαβίχτια! Πόπο, την γκολ έβαλε ο Χατζηφούντας! Απίστευτο γκολ, από τα 40 μέτρα στέλνει την μπάλα να αναπαυθεί στο δεξί παραθυράκι του Μαρμαρά. Τρομερό γκολ από τον Μανώλη Χατζηφούντα και 2-0 ο Απηλίου στο 35, ό,τι δεν έκανε ο Μαργαρίτης δύο λεπτά πριν, το κάνει ο Χατζηφούντας με ένα τρομερό σουτ στο δεξί παραθυράκι του Μαρμαρά. 2-0 με τον Μανώλη Χατζηφούντα για τους γηπεδούχους. Του δεύτερου ημιχρόνου. Το σουτ του Μπρέκνα που πάτησε στην περιοχή θα περάσει εκτός στην εξωτερική πλευρά των νυχτιών στο 46. Ωραία μπαλιά διαγώνια για τον Ατσαλάκη. Θα μπει στην φάση ο Αρφαράς έξω από την περιοχή. Κόντρες την μπάλα εύκολα στην αγκαλιά του Παρμαρά. Ξανά ο Παραστατίδης. Πρόσωπο, ψάχνει επιλογές. Βλέπει ωραία την αλλαγή παιχνιδιού για τον Χατζη Σουλεϊμάν. Χατζη Σουλεϊμάν θα φέρει την μπάλα στο δεξί, θα πλασάρει. Την μπάλα θα περάσει πάνω από τον Μαρμαρά στο 50. Αυτή η φάση. Ο Γεωργιάδης. Παραστατίδης. Δεν κάνει καλό πλασέ. Απομάκρυνση. Σε έναν χώρο που είναι ο Ατσαλάκης. Κακό το πλασέ του Παραστατίδη. Βγήκε ωραία. Και ο Ατσαλάκης κάνουν κίνηση. Ο Δρόσος στο σουτ, την μπάλα θα περάσει out. Στο 55. Δοκίμασε τα πόδια του ο Δρόσος έξω από την περιοχή. Η μπάλα πέρασε έξω από την δεξιά γωνία του τερματοφύλακα του Πυθαγόρα του Μαρμαρά. Χατζηφούντας. Ξανά ο Παραστατίδης. Κάνει το σουτ με το αριστερό, η μπάλα περνά out. Προσποιήθηκε ωραία, σούταρε. Σουτ του κατέληξε out. Μαργαρίτης. Ο Γεωργιάδης δοκιμάζει το μακρινό σουτ. Την μπάλα θα περάσει out. Δοκίμασε πολύ μακριά τα πόδια του Γεωργιάδη. Στο 69 η μπάλα πέρασε έξω από την δεξιά γωνία του Μαρμαρά. Η μέτρα. Βλέπει την διακυκόνια κίνηση του Χατζηφούντα. Η μπάλα θα περάσει. Ο Χατζηφούντας από κοντά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μανώλης Χατζηφούντας θα υποφεληθεί το λάθος της άμυνας του Πυθαγόρα. Και στο 77 θα πετύχει το 3-0 κάνοντας και ένα προσωπικό hat-trick στην σημερινή αναμέτρηση. 3-0 λοιπόν ο Απηλίου από την βαθιά μπαλιά του Χατζηφούντα, το λάθος της άμυνας του Πυθαγόρα. Ο
Χατζηφούντας κυνήγησε την φάση, την βαθιά παλιά του Χατζηβασίλη και εύκολα στη συνέχεια πλάσαρε για να κάνει το 3-0 για τους γηπεδούχους. 3-0 λοιπόν, ο Απηλίου, τον Πυθαγόρα, Σάμου και έτσι κλειδώνει και την νίκη στην σημερινή αναμέτρηση. Στην εκτέλεση, Χατζηφούντας, η μπάλα θα περάσει, ο Αρφαράς. Θα πασάρει, ο Πις, δεν το πίστεψε ούτε ο ίδιος, την μπάλα βρέθηκε στα πόδια του. Δεν πλάσαρε καλά, θα κρατήσει ο Ρήγας. Ο Κόκαλης στην περιοχή, θα πλασάρει, απομάκρυνση. Τον τερματοφύλακα του Πυθαγόρα, ο Χατζησουλεμάν, υπάρχει χέρι στη συνέχεια. Ευκαιρία με τον Κόκαλη για τον Οπηλίου. Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Θα ξεκινήσουμε από τη Football League. Έχουμε λοιπόν το Σάββατο στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Να δούμε και τις σχετικές κάρτες. Καλαμάτα Νίκη Βόλου. Την Κυριακή στις 2. Σαντορίνη Ένωση Ασπροπύργου. Στο Δημοτικό Στάδιο η Ρόδος με το Εγάλεο. Με ένα παιχνίδι από τα παλιά. 2:30 το μεσημέρι. Στο Οικονομίδιο την ίδια μέρα την Κυριακή. Ο Ιάλιος θα αντιμετωπίσει την Επισκοπή στις 3. Και ο Αστέρας Βλαχιώτης στην Καλλιθέα την Κυριακή επίσης στις 3. Για τη Super League 2 έχουμε Όφη Ράπετρας Ξάνθη το Σάββατο 3 παρατέταρτο, την ίδια ώρα επίσης το Σάββατο Λεβαδιακός Ιωνικός, στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας Δρόδου Τρίκαλα το Σάββατο 3 παρατέταρτο, την Κυριακή στα Χανιά στις 2 Χανιά Απόλλων Λάρισας, την Κυριακή Παναχαϊκή Εργοτέλης στις 3 παρατέταρτο και την ίδια μέρα Καραϊσκάκης Άρτας Δόξα Δράμα στις 3 παρατέταρτο. Και να κλείσουμε με την επόμενη κάρτα για την τρίτη εθνική κατηγορία, στον 8ο όμιλο, συγγνώμη. Έχουμε λοιπόν την Κυριακή στην 1 το μεσημέρι Πυλή Αιωλικός, την Κυριακή στις 2:30 Πυθαγόρας Σάμουα Σαλαμίνας, στις 4 την ημέρα της Κυριακής Αετός Λουτρών Καραβάς, 4:30 Ακράτητος Μικρασιατική Χίου, Πανελευσυνιακός Κερατσίνη επίσης την Κυριακή στις 4:30 και την ίδια ώρα Θύελλα Ραφίνας Αστέρας Βάρης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η βραδινή αθλητική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Αιγαίο ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλή σας νύχτα.